Μια φορά είχε ένα Ρώσον εκεί, μοναχός του Αγενόρος, ο καημένος ο οποίος μεθούσε. Αυτός μεθούσε, επειδή ήταν και Ρώσος, και τον μάζευαν από τους δρόμους. Έπεφτε κάτω εκεί, τον μάζευαν, ας πούμε, τον πρόλαβα κι εγώ αυτό. Τον κοροϊδεύαν οι κοσμικοί, τον βλέπανε εκεί μεθυσμένο καμιά φορά. Πηγαίναμε στο Γεροπαΐσιο, λέμε, γέρο, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Πάει και εκεί στο λεωφορείο που έρχονται ο κόσμος και είναι μεθυσμένος και τον βλέπουμε μεθυσμένο. Να τους μοναχούς, μεθυσμένοι, πεκρίδες ας πούμε. Και ήμουν κι εγώ σκανδαλισμένο μαζί του αυτού. Λέει, κοίταξε, μη σκανδαλίζεσαι, ότι αυτό το γεροντάκι είναι ενάρετο. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει, επειδή είναι γέρος και κάνει πολύ κρύο, ας πούμε, και δεν έχει ξύλα, να ζεσταθεί ο καημένο, πάει και πίνει λίγο κρασί, πίνει κρασί να ζεσταθεί και από το πολύ κρασί μεθά κιόλας. Και να το βλέπει με συμπάθεια. Και έχει αρετή. Και ξέρετε, παιδιά, αυτό το γεροντάκι, ήταν το παιδάκι, θα σας πω. Αυτό το γεροντάκι, πράγματι ήταν έτσι όπως έλεγε ο γέροντας, διότι ήταν περιφρονημένος και όλοι τον αποφεύγαμε. Τον αποφεύγαμε και μάλιστα το λέει, είχε κάτι ξυλάδες, κάτι που δούλευαν στο Ιερό, του λέγανε κάτι επίθετα, ξέρω εγώ. Έτυχε να έρθει στο μοναστήρι μας να γυροκομηθεί στις τελευταίες μέρες και αυτό το γεροντάκι προέβλεψε τον θάνατο του. Θυμάμαι ήταν Σάββατο και είχα περάσει από εκεί στο γυροκομείο που είχαμε στο μοναστήρι και το φροντίζαμε και μου λέει, τη Δευτέρα θα πεθάνω. Λέω, τι ώρα παππού? Λέει, 10. 10 με το Βυζαντινό, δηλαδή την ώρα του Σπερινού. Είναι γύρω στις, πώς να πούμε, στις 4 απογευματινή. Λέω, καλά. Και λέει, να ειδοποιήσεις τον υποτακτικό μου που έμενε στην Ιβύρο ότι θα πεθάνει και αυτός την ίδια μέρα. Θα φύγουμε μαζί. Λέω, τι θα του πούμε τώρα, να του πούμε, να πάρω τηλέφωνο, να του πούμε ότι τη Δευτέρα ώρα θα πεθάνεις. Όχι μπρε, λέει, αυτός ήταν καιρός. Όχι μπρε, να πεις να ετοιμαστεί να φύγουμε, να συγχωρεθούμε, να δώσω την ευχή μου, να δώσω την ευχή να φύγουμε. Τέλος πάντων, το πράγμα, του είπαμε, ότι ξέρεις, ο γέροντας λέει ότι θα πεθάνετε τη Δευτέρα. Εκείνος Ρουμάνος ήταν. Άλλος απλώς εκείνος λέει, ναι, αλήθεια. Ναι, αυτό, πάρε ευχή, να πάρετε ευλογία του γέροντα. Είστε εκεί. Ασπαστήκα, φιληθήκα, τι ώρα θα πεθάνω, μία ώρα 10. Λοιπόν, δύο φορές το είδα εγώ στο Αγενόρος αυτό το πράγμα. Πέρασε το Σάββατο, εξομολογήθηκε το Σάββατο, κοινό στην Κυριακή, κοινό στην Δευτέρα, το μεσημέρι ξαναπερνώ. Λέω, παππού, θα φύγεις? Λέει, ακόμα δεν είναι 10. Λέει, χτύπησε για τον Εσπερινό και εγώ έμεινα πάνω. Ο παππούλης ήταν στο κρεβάτι και γεροντάκι ψυχοραγούς, άρχισε ψυχοραγή. Όταν τελείωσε ο Εσπερινός, άνοιξε τα μάτια και χέρια του, λέει, να το το Παναγία. Λέει, και αμέσως πέθανε. Είδε τη Μαγία μπροστά του. Η Παναγία πήρε την ψυχή του. Αυτού του ανθρώπου, παιδιά, που οι άλλοι τον έβλεπαν σαν έναν πεκρή. Και μου συνέβη και δεύτερη φορά στο γεγονός αυτό, από ένα άλλο μοναχό που ήταν τόσο απλός, ξέρετε, ώστε αυτός ο καημένος ήταν τόσο απλό γεροντάκι, που πολλά πράγματα στην εκκλησία δεν ήξερε να πει με τη γλώσσα του, σας. Παραδείγματος χάρη, τον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, ξέρετε, ήταν αρχηγός του κοινοβίου και ήταν ο παππούς αυτός ο Φίλιππος, ενώ νόμιζε ότι λέγαμε Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοτάρχης. Τόσο απλός ήταν. Λοιπόν, έρχεται μια μέρα στην εκκλησία που είμαστε, μου λέει, να σου πω κάτι. Λέω, τι είναι? Ήτανε, νομίζω, Δευτέρα, Τρίτη. Άσε, μου λέει, αύριο Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ο Φίλιππος τετέλεστε. Ήτανε μικρασιάτης, μιλούσε και λίγα τουρκικά. Λέω, τι σημαίνει τετέλεστε? Λέει, θα πεθάνομαι. Εντάξει. Τι ημέρα? Δευτέρα. Την Πέμπτη ή Παρασκευή δεν κατέβηκε στην εκκλησία. Τους κατέβαινε πολύ νωρίς. Για να φτάσει από το κελί του στην εκκλησία ξεκινούσε μισή ώρα νωρίτερα. Γεροντάκι πήγαινε αργά. Δεν κατέβηκε στην εκκλησία, πάμε, χτυπούνε την πόρτα, τίποτα. Εντάξει, ας το δούμε αργότερα. Την άλλη ημέρα πάμε στο κελί, χτυπούμε, πάλι δεν ανοίγει, πέθανε φαίνεται. Τι θα κάνουμε τώρα? Λέει ο γέροντας, σπάσουμε την πόρτα, τι θα κάνουμε? Χτυπούμε, δεν ανοίγει, χτύπα παράθυρα, αυτά γεροφύλιπε, τίποτα. Εντάξει, ένα, δύο, τρία μπαμ, δίνω μια στην πόρτα. Πάει η πόρτα ολόκληρη. Έπεσε, μόλις μπαίναμε μέσα, ήταν Σάββατο. Θυμάμαι ο γέρο Φίλιππος καθόταν μπροστά στις εικόνες του, ήταν τα εικονίσματα του όλα, φορούσε το αγγελικό σχήμα, το κουκούλιο του, το κομποσχήνι του, εξαλωμένος σε ένα γεροντάκι, ας πούμε. Λοιπόν, και μόλις μπήκαμε μέσα, σηκώνεται και μας λέει, όλοι έξω. Λέω, τι, γιατί δεν ανοίγεις την πόρτα? Λέει, τι να ανοίξω την πόρτα, τη Δευτέρα θα φύγουμε. Σήμερα είναι Σάββατο. Όλοι έξω. Να σε βγάλω έξω αμέσως. Και ξανά κλείσε και κάτι χαρτόνια την πόρτα. Δευτέρα, όπως είπε, πράγματι κοιμήθη. Έφυγε. Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στον κόσμο μια εμφάνεια, ας πούμε, και ο κόσμος τα έβλεπε με τον δικό του τρόπο, εν τούτης είχαν μια άλλη σχέση. Τέτοια σχέση που ακόμα καταργούσαν και το γεγονός του θανάτου τους. Έτσι. Και αυτό το είπα για να σας δείξω ότι μέσα στην Εκκλησία αυτή όλη η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος
χαριτώνει τον άνθρωπο ολόκληρο, από πάνω μέχρι κάτω, και γίνεται ο άνθρωπος τέλειος, γίνεται ευγενής, με τη σωστή έννοια, αποκτά σωστές σχέσεις, αποκτά σωστές διαστάσεις. Και έτσι, πώς να πούμε, όλη αυτή η κατάσταση, η τέλεια, η κατά το δυνατόν τέλεια, έχει και αποδείξεις και αποτελέσματα και συγκεκριμένα. Γι' αυτόν τον λόγο, παιδιά, είναι ανάγκη να διαβάζετε τους βίους των Αγίων για να δείτε πόσο σπουδαίοι άνθρωποι ήταν οι Άγιοι και με πόση λεπτότητα και με πόση αγάπη και με πόση δύναμη ενικούσαν, ας πούμε, τα μικρά πράγματα της ζωής, τις μικρότητες, υπερεύαιναν τον εαυτόν τους πρώτα, θεραπεύοντο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θεραπεύοντο από τις αρρώσκες αυτές όλες που διακατήχοντο, και συνεχεία γίνονται τέλειοι άνθρωποι, όπως ο Θεός τους έπλασε.